Τέταρτος πυλώνας. Η Οδύσσια. Περιγραφή της Ιθάκης. Ερμηνεία, ανάλυση. Η συνολική περιγραφή της Ιθάκης στην Οδύσσια ανταποκρίνεται στο σημερινό νησί κατά το συντριπτικό της ποσοστό. Η φερόμενη ως κύρια αναντιστοιχία εκείνη του δυτικότερου νησιού, πανυπερτάτη ή ναλή κείτε προζόφων, όπως λέει ο Όμηρος, δεν συνάδει, αλλά και δεν αναιρεί, την συνολική εικόνα. Το αποδεικνύουν οι προσεγγίσεις που επιχειρούνται με τις μαρτυρίες των ποιμένων, τις γεωγραφικές αναφορές της Οδύσσιας, τα ταξίδια και τα πέντε συγκριτικά μεγέθη που ανταποκρίνονται αποκλειστικά στο μέγεθος της Ιθάκης. Η γενική γεωφυσική εικόνα και η γεωφυσική εικόνα σύγκρισης με τα άλλα νησιά, το κλίμα, η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, το ναυτικό, ο αριθμός των μνηστήρων και όλα αυτά σε συνδυασμό με την στρατηγική θέση και σημασία της Ιθάκης στο νησιωτικό πλέγμα. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην φοβική στάση του Λαέρτη μετά τη μυστηριοκτονία και αφού έγινε το έγκλημα έτσι όπως έγινε. Ο τρόμος του και ο φόβος του ήταν να μην το μάθουν όλοι οι Ιθιακοί και ιδίως να μην ειδοποιηθούν οι πόλεις των Κεφαλήνων. Πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε από τότε αντιδιαστολή μεταξύ Ιθακησίων και Κεφαλήνων, μεταξύ ντόπιων και άλλων. Επομένως αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που διακρίνει τους δύο τόπους κατά τον καλύτερο τρόπο.